ξεκινώντας την σημερινή συνέντευξη τύπου, θα ήθελα αρχικά να ευχηθώ καλή χρονιά και χρόνια πολλά σε όλους τους συμπολίτες μας. Εύχομαι το 2021 να είναι μια χρονιά όπου θα μπορέσουμε να επιστρέψουμε στη φυσιολογική μας ζωή, όσο το δυνατόν αυτό γίνεται, μετά από περίπου ένα χρόνο αυτής της πανδημίας που πλήττει ολόκληρο τον κόσμο και τη χώρα μας. Επιπλέον, αισθάνομαι ειλικρινά την ανάγκη να συλληπιθώ δημόσια όλους τους συμπολίτες μας οι οποίοι έχασαν δικούς τους ανθρώπους από την πανδημία και να ευχηθώ να μην υπάρξουν άλλα θύματα. Ερχόμενοι στο θέμα της σημερινής συνέντευξης τύπου, θεώρησα υποχρέωσή μου μετά από 1,5 χρόνο κοινοβουλευτικής δραστηριότητας και μετά από μια πολύ δύσκολη χρονιά για όλους μας, να καταθέσω δημόσια έναν απολογισμό της κοινοβουλευτικής αλλά και όχι μόνο δράσης μου για την ενημέρωση των πολιτών του Κιλκής, όπως οφείλει, θεωρώ, κάθε εκλεγμένος εκπρόσωπος να κάνει. Η ιδιαιτερότητα της κοινοβουλευτικής θητείας που ξεκίνησε τον Ιούλιο του 2009 είναι ότι χωρίζεται στην προ- και μετά κορονοϊού εποχή, με την δεύτερη να έχει σχεδόν μονοπολίσει το ενδιαφέρον το τελευταίο διάστημα και να επικεντρώνεται σε πολύ συγκεκριμένους άξονες πολιτικής, όπως είναι η υγεία, η παιδεία και η οικονομία. Σε αυτούς κυρίως τους τρεις άξονες θα ήθελα να κάνω αναφορά σήμερα, γιατί θεωρώ ότι είναι τα μείζωνα ζητήματα που απασχολούν τόσο την τοπική μας κοινωνία όσο και ευρύτερα. Ξεκινώντας, θα ήθελα να κάνω μια γενική αναφορά στις κοινωνικοπολιτικές συνθήκες και να ξεκινήσω από το πρώτο κύμα της πανδημίας τον προηγούμενο Φεβρουάριο. Τότε θα θυμάστε όλοι πολύ καλά ότι όλα τα πολιτικά κόμματα δηλώσαμε ότι θα βάλουμε πλάτη και θα στηρίξουμε τις κυβερνητικές πολιτικές, τις οποίες θεωρούσαμε αναγκαίες και χρήσιμες για να αντιμετωπίσουμε γρήγορα και με το λιγότερο δυνατό κόστος την πανδημία. Η κυβέρνηση του κυρίου Μητσοτάκη όμως αυτό το εξέλαβε ως λευκή επιταγή και κινήθηκε με απόλυτη ασυδοσία αλλά και με κινήσεις εντυπωσιασμού, περιχαρής τότε για την καλή εξέλιξη της πανδημίας στην πρώτη φάση. Η χαρά της όμως αυτή δεν της επέτρεψε να σκεφτεί ότι έπρεπε να σηκώσει μανίκια με πρώτο και καλύτερο τον Πρωθυπουργό για να σχεδιάσει από νωρίς τον τρόπο αντιμετώπισης του δεύτερου κύματος που όλοι γνωρίζαμε ότι αργά ή γρήγορα θα ερχόταν. Έτσι λοιπόν το δεύτερο κύμα της πανδημίας βρήκε τη χώρα εντελώς απροετοίμαστη, παρά τις προειδοποιήσεις τόσο της αξιωματικής αντιπολίτευσης όσο και των υπολείπων κομμάτων. Από το προηγούμενο καλοκαίρι φωνάζαμε να προχωρήσει η κυβέρνηση στις προσλήψεις μόνιμου ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού, θέσεις οι οποίες περιμένουν να προκηρυχθούν από τότε που τις δημοσίευσε ο ΣΥΡΙΖΑ, αλλά και προσλήψεις στα σχολεία για να μπορέσουν να λειτουργήσουν με ασφάλεια σε αίθουσες με λιγότερους μαθητές. Τίποτα από όλα αυτά δεν σχεδιάστηκε το προηγούμενο καλοκαίρι. Συγκεκριμένα, όσον αφορά τις δομές υγείας του Κιλκής, από τον περασμένο Φλεβάρι μέχρι σήμερα, έχω καταθέσει στον κοινοβουλευτικό έλεγχο πληθώρα ερωτήσεων για το νοσοκομείο Κιλκής, αλλά και για τις υπόλοιπες μονάδες υγείας του νομού, οι περισσότερες των οποίων μέχρι στιγμής μένουν αναπάντητες από το Υπουργείο. Επιπλέον, επιδίωξα και πραγματοποίησα συναντήσεις τόσο με τη διοίκηση της 4ης Υγειονομικής Περιφέρειας, τον κύριο Τσαλικάκη, για την ανάδειξη των προβλημάτων των δομών υγείας του Κιλκής, όσο και με τις διοικήσεις των νοσοκομείων Κιλκής Γουμένισσας και το Κέντρο Υγείας Πολυκάστρου, καθώς και με τα σωματεία εργαζομένων του νομού. Ενδεικτικά, όσον αφορά τις ερωτήσεις που κατατέθηκαν στον κοινοβουλευτικό έλεγχο, έχουμε ζητήσει από πολύ νωρίς για να δούμε πώς εξελίσσεται η χρηματοδότηση των υγειονομικών δομών το τελευταίο διάστημα. Έχουμε ζητήσει τους προϋπολογισμούς και τους απολογισμούς του νοσοκομείου από το 2012 και μετά, καθώς και τον αριθμό προσλήψεων, διορισμών, συνταξιοδοτήσεων και διάφορα άλλα, στα οποία όμως απάντηση δεν έχουμε λάβει. Επίσης,
καταθέσαμε ερώτηση για την επάρκεια φαρμάκων κατά τη διάρκεια του πρώτου κύματος της πανδημίας, για τον σχεδιασμό του Υπουργείου όσον αφορά τα νοσοκομεία για την αντιμετώπιση του κορονοϊού, για τη χρηματοδότηση της ΜΕΘ, που εδώ και 1,5 χρόνο την ακούμε από τη Νέα Δημοκρατία, αλλά δυστυχώς δεν την βλέπουμε, κάτι το οποίο έχει κοστίσει στο νομό μας, όπως όλοι και όλες γνωρίζουμε. Επίσης, καταθέσαμε ερώτηση για την καθαριότητα του νοσοκομείου και το πέρασμα ξανά σε εργολάβο καθαριότητας. Και σήμερα, αυτές τις μέρες, καταθέτουμε ερώτηση για το γεγονός ότι η Περιφερειακή Ενότητα Κιλκής, που βρίσκεται σταθερά το τελευταίο διάστημα στις πρώτες θέσεις σε αριθμό κρουσμάτων πανελλαδικά, δεν διαθέτει παρά μόνο μία δομή πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας, το Κέντρο Υγείας Πολυκάστρου, για τεστ κορονοϊού. Αυτό σημαίνει ότι όλος ο Δήμος Κιλκής δεν διαθέτει μία δομή πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας, όπου πολίτες οι οποίοι δεν έχουν απαραίτητα συμπτώματα, αλλά που θέλουν να κάνουν εξέταση για COVID για δικούς τους λόγους, δεν μπορούν να το κάνουν, εκτός και αν πάνε σε κάποιο ιδιωτικό κέντρο, με κόστος δηλαδή, αντίθετα με άλλες περιοχές της Ελλάδος, όπου τα τεστ γίνονται δωρεάν στον γενικό πληθυσμό από δημόσιες δομές. Επίσης, έχουμε ζητήσει από πολύ νωρίς τη συνταγογράφηση και την αποζημίωση των τεστ, ώστε και στα ιδιωτικά κέντρα να μπορούν οι πολίτες να κάνουν τα τεστ χωρίς να επιβαρύνονται οικονομικά. Όμως η κυβέρνηση και σε αυτό το αίτημα κοφεύει. Είναι λοιπόν απαράδεκτο, θεωρούμε, να υπάρχουν δύο μέτρα και δύο σταθμά ανά τις διάφορες περιοχές της Ελλάδος. Γι' αυτό με την ερώτησή μας ζητάμε να αρθεί η αδικία και να μπορούν οι πολίτες του Κιλκής να εξυπηρετούνται χωρίς να επιβαρύνονται οικονομικά. Επιπλέον να σας ενημερώσω ότι εχθές, μαζί με εκλεγμένους συμβούλους της Περιφερειακής Παράταξης «Κοιτάμε μπροστά», αλλά και της Δημοτικής Παράταξης «Συμμετέχω» και εκπροσώπους τοπικών δομών αλληλεγγύης, δωρήσαμε στο νοσοκομείο Κιλκής μέτρα ατομικής προστασίας, στολές, μάσκες κτλ. Γιατί ξέρουμε ότι υπάρχουν ελλείψεις και ξέρουμε πόσο χρήσιμες είναι τέτοιες δωρεές προς το υγειονομικό προσωπικό για να αντιμετωπίσει την σκληρή αυτή μάχη στην οποία βρίσκεται στην πρώτη γραμμή. Το νοσοκομείο όμως του Κιλκής, το έχουμε πει πολλές φορές και το ξαναλέμε, ότι χρειάζεται μια συνολικότερη αναβάθμιση τόσο σε κτηριακές υποδομές, και καλώς θεωρούμε ότι η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας προχωρά την ενεργειακή αναβάθμιση του νοσοκομείου Κιλκής που είχε ξεκινήσει επί ΣΥΡΙΖΑ, όσο όμως χρειάζεται αναβάθμιση και σε μηχανήματα και σε προσωπικό. Προς αυτή την κατεύθυνση συνεχίζουμε τις παρεμβάσεις μας ως ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, ώστε η Νέα Δημοκρατία να καταλάβει πόσο σημαντική είναι η στήριξη του δημοσίου συστήματος υγείας και να δαπανίσει επιτέλους πόρους για να το στηρίξει. Πριν πάω παρακάτω, θα ήθελα να κάνω και ένα σχόλιο για τον πρόσφατο ανασχηματισμό της κυβέρνησης. Ο ανασχηματισμός του κυρίου Μητσοτάκη για άλλη μια φορά θεωρούμε ότι ήταν ένας δειλός ανασχηματισμός, στον οποίο φοβήθηκε να τιμωρήσει όσους απέτυχαν αποδεδειγμένα στο κυβερνητικό έργο, όπως τον Υπουργό Ανάπτυξης, τον Υπουργό Τουρισμού, την Υπουργό Παιδείας, τον Υπουργό Υγείας, διότι φοβήθηκε να μην τον τιμωρήσουν με τη σειρά τους όταν θα έρθει η ώρα των εκλογών. Είναι ξεκάθαρο αυτό και φάνηκε και από το γεγονός ότι και σε αυτόν τον ανασχηματισμό, όπως και στους προηγούμενους που έκανε ο κύριος Μητσοτάκης, αντί να δούμε αλλαγές, βλέπουμε μόνο προσθήκες για να ικανοποιήσει μερικούς ακόμη βουλευτές του, αλλά και όχι μόνο, να μην μείνει κανείς δυσαρεστημένος. Και έχουμε το αποτέλεσμα, το κυβερνητικό σχήμα σήμερα να φτάσει να απαριθμεί περίπου 60 υπουργούς, το μεγαλύτερο σχήμα της 15ετίας. Όπως είπα λοιπόν, από τον κύριο Μητσοτάκη, το μπάχαλο σε παιδεία, το άνοιγμα του τουρισμού, στην οικονομία και στην ανάπτυξη, επιβραβεύτηκαν από τον κύριο Μητσοτάκη. Και για τα θέματα της εκπαίδευσης,
είχαμε προειδοποιήσει με κοινοβουλευτικές μας παρεμβάσεις αλλά και δημόσιες τοποθετήσεις μας ότι τα σχολεία για να ανοίξουν από Σεπτέμβρη με ασφάλεια χρειάζεται σχέδιο που θα περιλαμβάνει περισσότερους εκπαιδευτικούς, την εκπεριτροπή παρακολούθηση μαθημάτων ή την αξιοποίηση επιπλέον χώρων για να μειωθεί ο αριθμός των μαθητών στις τάξεις και μαζικά τεστ σε εκπαιδευτικούς και μαθητές. Τίποτα από αυτά δεν έγινε. Με συνέπεια ακόμα και σήμερα να μην γνωρίζουμε με σιγουριά εάν τελικά τα σχολεία θα ανοίξουν από Δευτέρα. Αυτό που γνωρίζουμε σίγουρα είναι ότι θα ανοίξουν χωρίς κανένα μέτρο προστασίας, χωρίς να έχουν διενεργηθεί τεστ σε εκπαιδευτικούς και μαθητές και χωρίς να έχει προγραμματιστεί ο εμβολιασμός των εκπαιδευτικών. Κάποιοι δήμοι πήραν πρωτοβουλία να κάνουν μαζικά τεστ σε εκπαιδευτικούς, αλλά είναι ελάχιστοι. Το παράδειγμά τους πρέπει να ακολουθήσουν κι άλλοι ή αλλιώς η κυβέρνηση να αναλάβει το κόστος αυτών των τεστ και να προχωρήσει όσο είναι καιρός στην πραγματοποίησή τους. Όσον αφορά τις συναντήσεις που έκανα σε τοπικό επίπεδο με εκπροσώπους εκπαιδευτικών, τόσο της πρωτοβάθμιας όσο και της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης του Κιλκίης στο προηγούμενο διάστημα, αυτό το οποίο αποκόμισα είναι ότι η υπευθυνότητα των εκπαιδευτικών είναι πολύ μεγαλύτερη από αυτήν του Υπουργείου. Οι εκπαιδευτικοί θέλουν ανοιχτά σχολεία, αλλά με προϋποθέσεις και όρους ασφαλείας, κάνουν έκκληση για προσλήψεις συναδέλφων τους και για μειωμένο αριθμό μαθητών στις τάξεις για να μπορέσουν να λειτουργήσουν τα σχολεία με ασφάλεια, όμως ο Υπουργός Παιδείας κοφεύει. Άλλο ένα θέμα στο οποίο θα έπρεπε να αναφερθούμε, διότι οι παρεμβάσεις μας ήταν πολλαπλές εδώ και 1,5 χρόνο και αφορά τα ζητήματα παιδείας, είναι τα σχολικά γεύματα. Τα σχολικά γεύματα σε σχολικές μονάδες των Δήμων του Κιλκής. Και εδώ, παρά τις δικές μας παρεμβάσεις, παρά τις ερωτήσεις μας, παρά τις διαβεβαιώσεις στις απαντήσεις του Υπουργείου ότι θα ενταχθούν και νέες περιοχές, παρά τις πιέσεις της Δημοτικής Παράταξης συμμετέχω προς την Δημοτική Αρχή για να ανακοινήσει και η ίδια το θέμα, το Υπουργείο δεν αύξησε τον προϋπολογισμό για τα σχολικά γεύματα, οι υπεύθυνοι δεν πίεσαν όσο θα έπρεπε και το Κιλκής δεν βρίσκεται ούτε στο νέο ΦΕΚ της 31ης Δεκεμβρίου του 2020, ώστε τα σχολεία του Κιλκής και οι μαθητές του Κιλκής να ωφεληθούν από αυτό το πρόγραμμα, όπου χιλιάδες, εκατοντάδες χιλιάδες μαθητές κάθε μέρα έχουν ζεστά γεύματα στα σχολεία τους. Για το τρίτο θέμα, το θέμα της οικονομίας, σημαντικές επαφές και συναντήσεις εργασίας οι οποίες έγιναν το προηγούμενο διάστημα ήταν με τον Εμπορικό Σύλλογο του Κιλκής κατά τη διάρκεια του πρώτου κύματος της πανδημίας, αλλά και με τον πρόεδρό του λίγο πριν από τις γιορτές, με το Επιμελητήριο Κιλκής, καθώς και με γυναίκες επαγγελματίες από όλη την Ελλάδα, ως αρμόδια θεμάτων ισότητας και ως αναπληρώτρια τομεάρχης δικαιοσύνης της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ. Όλοι οι φορείς δήλωσαν ότι η κατάσταση που επικρατεί στην αγορά είναι απογοητευτική και όλοι οι επαγγελματίες βρίσκονται σε απόγνωση. Οι καθυστερήσεις των ενισχύσεων ή η μη καταβολή τους για πολλές επιχειρήσεις τους οδηγούν σε αδιέξοδο. Επιπλέον, οι ευνηδιασμοί της κυβέρνησης να κλείνουν και να ανοίγουν τις επιχειρήσεις κατά το δοκούν ήταν άλλο ένα πλήγμα. Αλλά και το πρόγραμμα διέξοδος της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας τελικά ευνόησε ελάχιστες επιχειρήσεις, ούτε το 1/3 των αιτήσεων οι οποίες έγιναν, αφήνοντας εκτός χρηματοδότησης κυρίως τις πολύ μικρές επιχειρήσεις που το είχαν πραγματικά ανάγκη για να μπορέσουν να επιβιώσουν. Και αναρωτιόμαστε αν ήταν κακός σχεδιασμός ή στοχευμένη ενίσχυση των λίγων. Με κοινοβουλευτικές μας παρεμβάσεις, η κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ έκανε ερωτήσεις, έβγαλε ανακοινώσεις
και η αναπληρώτρια τομεάρχης Κεντρικής Μακεδονίας και Θράκης, η Κυριακή Μάλαμα, αλλά και ο Χρήστος Γιαννούλης ως επικεφαλής της Περιφερειακής Παράταξης Κοιτάμε Μπροστά, αλλά και βουλευτής Θεσσαλονίκης, βγάλανε ανακοινώσεις, καταθέσαμε ερωτήσεις για να δούμε κατά πόσον τα κριτήρια ήταν αυτά που θα έπρεπε στην προκήρυξη αυτή. Συγκεκριμένα στοιχεία να σας πω ότι στο Κιλκής μόνο 138 επιχειρήσεις πήραν χρηματοδότηση, δηλαδή το 2,1% των επιχειρήσεων συνολικά. Βρισκόμαστε στην τελευταία θέση πριν από το Άγιο Όρος. Τη μερίδα του Λέοντος φαίνεται να παίρνει η Θεσσαλονίκη και η Χαλκιδική, όπου μαζί έχουν το 75% της χρηματοδότησης και μαζί με την Πιερία το ποσοστό αυτό φτάνει το 85%. Άρα λοιπόν η Πέλα, η Μαθία, οι Σέρες και το Κιλκής μοιράζονται ένα 15%. Αυτό, όπως καταλαβαίνουμε, δεν είναι ένα δίκαιο πρόγραμμα, δεν ωφελήθηκαν όλες οι περιφερειακές ενότητες της Κεντρικής Μακεδονίας το ίδιο και θα αναζητηθούν ευθύνες γι' αυτό. Όσον αφορά τις προτάσεις του ΣΥΡΙΖΑ, ο ΣΥΡΙΖΑ κατά το πρώτο κύμα της πανδημίας είχε παρουσιάσει το πρόγραμμα «Μένουμε όρθιοι 1», στη συνέχεια παρουσίασε το «Μένουμε όρθιοι 2» για τη στήριξη της οικονομίας, τα οποία όμως δεν εισακούστηκαν από την κυβέρνηση, με κύριους ζημιωμένους, τους ελεύθερους επαγγελματίες, τους εργαζόμενους και την αγορά εν γέννη. Επιπλέον, ζήτησε την ουσιαστική στήριξη των επιστημόνων, όχι με προγράμματα τύπου σκόηλε λυκύκου, αλλά με γενναία χρηματοδότηση, για να μπορούν να σταθούν στα πόδια τους. Να σημειωθεί ότι η κατηγορία αυτή των επιστημόνων δεν έχει πάρει ενίσχυση από το δεύτερο εξάμηνο του 20 και μετά και ούτε προβλέπεται κάτι τέτοιο από την κυβέρνηση για αυτούς. Τέλος, όπως θα θυμάστε, η κυβέρνηση είχε αφήσει και άλλες μεγάλες επαγγελματικές ομάδες εκτός οικονομικής στήριξης και ο ΣΥΡΙΖΑ από την πρώτη μέρα που εντόπισε το πρόβλημα κατέθεσε σειρά κοινοβουλευτικών ερωτήσεων αλλά και προτάσεων για να στηριχθούν οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι, οι πολιτές των λαϊκών αγορών αλλά και ευπαθείς ομάδες. Ζητήσαμε την αναστολή της διακοπής ηλεκτρικού ρεύματος, νερού και σταθερής τηλεφωνίας ίντερνετ για να μπορούν και τα παιδιά να έχουν πρόσβαση στην τηλεκπαίδευση. Ζητήσαμε γενναία επιδόματα στις ευπαθείς ομάδες. Ζητήσαμε τη μείωση του ενοικίου της κύριας κατοικίας και την ελεύθερη μετακίνηση με τα δημόσια μέσα μαζικής μεταφοράς. Όλα αυτά όμως έμειναν στα χαρτιά, ενώ η απάντηση της Νέας Δημοκρατίας ήταν τελικά να περάσει τον πτωχευτικό κώδικα με τον οποίο έρεται στην πραγματικότητα η προστασία της πρώτης κατοικίας χιλιάδων πολιτών. Ο ΣΥΡΙΖΑ στη συνέχεια επανέφερε με μορφή τροπολογιών τη στήριξη ευπαθών ομάδων και την απαγόρευση διακοπής των παροχών κοινής ωφέλειας σε πληθόμενες πληθυσμιακές ομάδες, αλλά και πάλι η πρότασή μας δεν έγινε δεκτή. Η κυβέρνηση θεωρεί ότι τέτοιες παρεμβάσεις εν μέσω πανδημίας δεν χρειάζονται. Άλλες σημαντικές τροπολογίες που καταθέσαμε το αμέσως προηγούμενο διάστημα πριν από τις γιορτές, μέσα στο Δεκέμβρη, ήταν η στήριξη των αναπήρων δικαιούχων προνοιακών επιδομάτων, η στήριξη των καλλιτεχνών, οι οποίοι επίσης έμειναν εκτός κάθε χρηματοδότησης, το αφορολόγητο και ακατάσχετο των ενισχύσεων των μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων και η έκτακτη οικονομική ενίσχυση στο προσωπικό της πρώτης γραμμής αντιμετώπισης του κορονοϊού με έξτρα έναν μισθό. Επίσης, ο ΣΥΡΙΖΑ κατέθεσε τροπολογία για την παράταση της απαλλαγής από τη φαρμακευτική δαπάνη για όσους έχασαν το ΕΚΑΣ, κάτι το οποίο έγινε δεκτό από την κυβέρνηση. Όσον αφορά τον νομό μας, έχουμε και τον πρωτογενή τομέα, ο οποίος και αυτό στο τελευταίο χρονικό διάστημα έχει δεχτεί σοβαρό πλήγμα. Πολλά βέβαια από αυτά σχετίζονται με την πανδημία του κορονοϊού, καθώς επηρεάζει τόσο εσωτερική όσο και η εσωτερική κατανάλωση όσο και η παγκόσμια ζήτηση για τα προϊόντα, αλλά όμως
αλλά οφείλονται και στην πολιτική της κυβέρνησης. Οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ δράσαμε κυρίως προς δύο κατευθύνσεις. Καταρχήν από την πρώτη στιγμή αντιμετωπίσαμε ή προσπαθήσαμε να αντιμετωπίσουμε τις στρεβλώσεις και την ανεπάρκεια των μέτρων οικονομικής στήριξης προς τους αγρότες και μέσω κοινοβουλευτικού ελέγχου ζητήσαμε μέτρα στήριξης για κτηνοτρόφους, αγρότες, αλιείς. Καταθέσαμε προτάσεις για την τόνωση της εσωτερικής κατανάλωσης και ζητήσαμε οικονομικά μέτρα διευκόλυνσης των αγροτών και των κτηνοτρόφων, όπως η εξαίρεσή τους από το τέλος επιδιδεύματος για το φορολογικό έτος 2019, η οποία έγινε δεκτή. Παρ' όλα αυτά και παρά τις προσπάθειές μας, οι αγρότες είναι μια μεγάλη κατηγορία επαγγελματιών, οι οποίοι εξαιρούνται από τις επιστρεπτές και μη επιστρεπτές προκαταβολές που δίνει το κράτος ως οικονομική ενίσχυση. Από πλευράς μας, μεγάλη προσοχή επίσης δόθηκε και σε χρόνια προβλήματα που αντιμετωπίζει ο πρωτογενής τομέας, όπως είναι οι ελληνοποιήσεις κτηνοτροφικών προϊόντων και οπωροκυπευτικών, η ανοιχτή τιμή στο γάλα, οι αθέμητες πρακτικές συμπίεσης των τιμών των παραγωγών αγροτικών και κτηνοτροφικών προϊόντων και διάφορα άλλα. Φυσικά, όλα αυτά, όπως καταλαβαίνετε και όπως είπα και πριν, επηρεάζουν το νομό μας, ο οποίος είναι καθαρά αγροτικός. Και εκτός όλων αυτών, πιο συγκεκριμένα για το Κιλκής, δώσαμε έμφαση στο ιδιοκτησιακό καθεστώς και καταθέσαμε μάλιστα και κοινοβουλευτικό έλεγχο για το ιδιοκτησιακό καθεστώς του Καστανόδασους στο Πάικο, για τις αποζημιώσεις de minimis των καπνοπαραγωγών, τους βοσκότοπους και τις γέες υψηλής παραγωγικότητας που δίνονται για φωτοβολταϊκά, αλλά και την πληρωμή της κρατικής οικονομικής ενίσχυσης τα ΨΕΑ, η οποία εκκρεμούσε. Και σύμφωνα με απάντηση του κυρίου Βορύδη σε ερώτηση που καταθέσαμε, θα πληρωνόταν μέχρι το τέλος του 2021. Επειδή ανακοινήσαμε το θέμα και επειδή πιέστηκαν, τελικά αναγκάστηκαν να πληρώσουν πριν από λίγες ημέρες. Και θεωρούμε πάρα πολύ θετική την εξέλιξη αυτή για τους αγρότες του νομού μας. Ο ΣΥΡΙΖΑ, εκτός από την χρήση των μέσων κοινοβουλευτικού ελέγχου και στο πρόγραμμα «Μένουμε όρθιοι 2», είχε μια ολοκληρωμένη και κοστολογημένη πρόταση στήριξης του πρωτογενή τομέα ύψους 300 εκατομμυρίων ευρώ. Ενδεικτικά, κάποια μέτρα που προτείναμε με το πρόγραμμα αυτό ήταν η στήριξη του εισοδήματος των αγροτών και των κτηνοτρόφων, οι οποίοι λόγω της πανδημίας είδαν μεγάλη πτώση των τιμών των προϊόντων τους, ειδικά προγράμματα απορρόφησης των προϊόντων και τόνωση της εσωτερικής κατανάλωσης και ενίσχυση της ρευστότητάς τους μέσω χρηματοδοτικών εργαλείων. Όλα αυτά επίσης παραμένουν ακόμα και σήμερα στα χαρτιά. Κλείνοντας, θέλω να διατυπώσω και πάλι τις προτάσεις του ΣΥΡΙΖΑ για το επόμενο διάστημα, για να μπορέσουμε να βγούμε τόσο ασφαλείς όσο και όρθιοι από αυτήν την πανδημία. Πρώτα απ' όλα, ενίσχυση του δημόσιου συστήματος υγείας, προσλήψεις στην υγεία, συνταγογράφηση και δωρεάν υλοποίηση των τεστ για όλους, με αφορμή την έναρξη των σχολείων τη Δευτέρα, τεστ στους εκπαιδευτικούς, αλλά και προγραμματισμός για εμβολιασμό των εκπαιδευτικών το αμέσως επόμενο διάστημα. Και επίσης, για εμάς παραμένει ζωντανή η διεκδίκηση αλλά και ο έλεγχος των διαδικασιών για το πώς προχωρά το θέμα της ΜΕΘ του νοσοκομείου Κιλκής. Επιπλέον, για το ασφαλές άνοιγμα των σχολείων, ασφαλές άνοιγμα των σχολείων για μας σημαίνει, εκτός από τα τεστ ανατακτά χρονικά διαστήματα σε εκπαιδευτικούς, και οι εμβολιασμοί, όπως είπα, ο προγραμματισμός λοιπόν των εμβολιασμών, αλλά κυρίως οι προσλήψεις εκπαιδευτικών και ο μειωμένος αριθμός μαθητών ανατάξει. Επίσης,
γενναία στήριξη της οικονομίας και των επιχειρήσεων με επιπλέον χρηματοδοτήσεις και με την μετατροπή του συνόλου των ποσών της επιστρεπταίας προκαταβολής σε μη επιστρεπταία. Τέλος, ζητούμε να σταματήσει η κυβέρνηση τις παλινοδίες και να προχωρήσει σε ένα σωστό σχεδιασμό ακούγοντας επιτέλους τους ειδικούς. Όσον αφορά το νομό μας, όσον αφορά το Κιλκής, θα συνεχίσουμε ακόμη και εν μέσω πανδημίας να αναζητούμε τρόπους ώστε χρόνια προβλήματα που λιμνάζουν στον τόπο μας να βρούνε λύση. Η ανάπτυξη της επαρχίας με έργα υποδομής θεωρούμε ότι είναι πάρα πολύ σημαντική. Είμαστε ιδιαίτερα περήφανοι για το πρόγραμμα Φιλόδημος που δημιουργήθηκε επί ΣΥΡΙΖΑ και που έχει αξιοποιηθεί και από τους δύο Δήμους της Περιφερειακής Ενότητας Κιλκής για μικρά αλλά και μεγάλα έργα, και προς αυτή την κατεύθυνση θεωρούμε ότι πρέπει να συνεχίσουμε για το σχεδιασμό μελλοντικών έργων για την άρδευση αγροτικών εκμεταλλεύσεων, δίκτυα ίδρευσης, χώρους αναψυχής, παιδικών χαρών, πάρκων και ούτω καθεξής. Προς αυτή λοιπόν την κατεύθυνση θα κινηθούμε και στο άμεσο μέλλον, γιατί θεωρούμε ότι η πανδημία δεν μπορεί να σταματήσει τις υπόλοιπες δραστηριότητές μας και θέλουμε να συνεχίσουμε να αγωνιζόμαστε ώστε και ο νομός Κιλκής να έχει τα έργα τα οποία του αξίζουν. Να ευχαριστήσουμε καταρχήν τα μέσα ενημέρωσης που ανταποκρίθηκαν στην πρόσκληση για αυτή τη συνέντευξη τύπου της βουλεύτριας ΣΥΡΙΖΑ, Προεδρευτικής Συμμαχίας Νομού Κιλκής και αναπληρώτριας τομεάρχης της δικαιοσύνης, την κυρία Ειρήνη Αγαθοπούλου. Λόγω των ιδιαίτερων συνθηκών της πανδημίας, δόθηκε δυνατότητα στα μέσα ενημέρωσης που δεν μπόρεσαν να παρευρεθούν να υποβάλουν την ερώτησή τους γραπτώς. Η πρώτη ερώτηση είναι από τον κύριο Ιάσο Ναμπάντιο, από την εφημερίδα Μακεδονία και macthes.gr. Ο πρόσφατος ανασχηματισμός της κυβέρνησης αναζωπήρωσε τη συζήτηση για πρόεδρες εκλογές εντός του 2021. Ποια είναι η εκτίμησή σας? Είναι έτοιμος ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία να διεκδικήσει εκ νέου τη διακυβέρνηση της χώρας με δεδομένες τις καθυστερήσεις που επέβαλε η πανδημία στην ανασυγκρότησή του αλλά και στη συγκρότηση του νέου πολιτικού του προγράμματος? Είναι αλήθεια, όπως είπα και στην αρχική μου τοποθέτηση, ότι ο ανασχηματισμός του κυρίου Μητσοτάκη μοιάζει να είναι ένας εκλογικός ανασχηματισμός, αφού η δηλία του δεν του επέτρεψε να καθαιρέσει υπουργούς οι οποίοι δεν ήταν αποτελεσματικοί, και το μόνο που έκανε ήταν να προσθέσει επιπλέον βουλευτές σε θέσεις ευθύνης, κάτι το οποίο σίγουρα χαρακτηρίζει ότι ήθελε και αυτούς τους ανθρώπους να τους δώσει μια, αυτούς τους πολιτικούς να τους δώσει μια επιπλέον, αν θέλετε, δυναμικότητα εν ώψη εκλογών. Εμείς θεωρούμε εντελώς ανεύθυνο το γεγονός σε μια τέτοια συγκυρία να συζητάμε για εκλογές με διαρροές από το Μαξίμου. Θεωρούμε ότι εν μέσω πανδημίας δεν είναι η κατάλληλη συζήτηση η οποία πρέπει να γίνει, αλλά οφείλει η κυβέρνηση πρώτα απ' όλα να δει τα βασικά προβλήματα και να τα αντιμετωπίσει. Παρόλα αυτά, επειδή η ερώτηση αναφέρεται αν ο ΣΥΡΙΖΑ είναι έτοιμος να διεκδικήσει ξανά την διακυβέρνηση της χώρας, θεωρούμε ότι, και το έχουμε πει πολλές φορές, ότι για το ΣΥΡΙΖΑ η διακυβέρνηση της χώρας δεν είναι αυτοσκοπός. Θεωρούμε όμως ότι σήμερα μια προοδευτική κυβέρνηση μπορεί να αντιμετωπίσει πολύ καλύτερα και την πανδημία αλλά και τις συνέπειές της από την κυβέρνηση του κύριου Μητσοτάκη. Γι' αυτό ο ΣΥΡΙΖΑ δηλώνει ότι είναι ανα πάσα στιγμή έτοιμος για να αντιμετωπίσει και να αναλάβει αυτή την ευθύνη, όπως φυσικά έκανε και το 2015. Θέλουμε λοιπόν μια προοδευτική κυβέρνηση να μπορέσει να, η οποία θα μπορέσει να ανταποκριθεί στα μεγάλα και μείζωνα ζητήματα της κοινωνίας. Προχωράμε τις εσωκομματικές μας διαδικασίες για να είμαστε έτοιμοι όποτε και αν αυτό συμβεί.
παρά τις δύσκολες και αντίξωες συνθήκες, και θεωρώ ότι πάρα πολύ σύντομα θα έχουμε και το πρόγραμμά μας διαθέσιμο προς διαβούλευση για να το συζητήσουμε, το κυβερνητικό μας πρόγραμμα, για να το συζητήσουμε με όλους τους πολίτες. Από τον κύριο Παπαγεωργόπουλο Γιάννη και το ράδιο Επιλογές 101 FM. Με το ξεκίνημα της πανδημίας, ο κύριος Τσίπρας πρότεινε να δοθεί όλο το μαξιλαράκι των 18 δις. Ενώ ο κύριος Μητσοτάκης έλεγε ότι είναι ένας μαραθώνιος και όχι ένας αγώνας δρόμου 100 μέτρων. Σήμερα, μετά την εμπειρία ενός χρόνου, θα επιμένατε στην ίδια λογική? Καταρχήν, να πούμε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ άφησε, όταν έχασε τις εκλογές το 2019, άφησε ένα μαξιλαράκι έκτακτης ανάγκης στην επόμενη κυβέρνηση της τάξης των 37 δις. Με την έναρξη της πανδημίας, βγάλαμε τα προγράμματά μας «Μένουμε όρθιοι 1» και «Μένουμε όρθιοι 2» για να προτείνουμε μέτρα στήριξης της κοινωνίας προς την κυβέρνηση. Προτείναμε λοιπόν ένα γενναίο, εμπροστοβαρές πακέτο μέτρων στήριξης με ορίζοντα 6 μηνών για να μπορέσει η ελληνική οικονομία να ανταπεξέλθει. Θεωρούμε ότι αυτή η πρόταση ήταν σωστή, έπρεπε να δοθούν στην αρχή της πανδημίας ένα μεγάλο, αν θέλετε, πακέτο οικονομικό, έπρεπε να δοθούν γενναία μέτρα, γιατί όπως είδαμε, κατά το δεύτερο κύμα της πανδημίας και η Ευρώπη ανακοίνωσε επίσης μεγάλα πακέτα χρηματοδότησης, όπως το πρόγραμμα ΣΟΥΡ, αλλά και πόρους από το πρόγραμμα ΕΣΠΑ και άλλους ευρωπαϊκούς πόρους που κάθε κράτος μέλος μπορεί να αξιοποιήσει για τη διαχείριση της πανδημίας. Η ελληνική κυβέρνηση ήταν φιδωλή τόσο κατά το πρώτο κύμα όσο και τώρα, και μάλιστα ενώ άλλες χώρες έχουν ανακοινώσει πακέτα μέτρων άνω του 15% του ΑΕΠ τους, η ελληνική κυβέρνηση παραμένει πάρα πολύ χαμηλά και βάσει των στοιχείων του ΟΟΣΑ αλλά και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θεωρούμε λοιπόν ότι ακόμα υπάρχει περιθώριο για επιπλέον μέτρα από την σημερινή κυβέρνηση για να μπορέσουν κυρίως οι μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις αλλά και οι εργαζόμενοι να σταθούν στα πόδια τους και να υπάρχουν και μετά το δεύτερο κύμα της πανδημίας. Από τον κύριο Καραγιαννίδη Γιάννη και το kilkis24.gr. Τι έφτεξε κατά την άποψή σας και ο νομός μας, ο νομός Κιλκής, πληρώνει βαρύτατο τίμημα στην πανδημία? Έχει ασκηθεί αυστηρή κριτική στις διοικήσεις των νοσοκομείων μας και ιδιαίτερα σε αυτήν του Κιλκής για τον τρόπο αντιμετώπισης των περιστατικών COVID. Ποια είναι η δική σας άποψη και αν πιστεύετε ότι θα πρέπει να υπάρξει και ένα είδος ανασχηματισμού στις διοικήσεις των νοσοκομείων γενικότερα της χώρας? Ο πολύ κακός σχεδιασμός της διοίκησης του νοσοκομείου Κιλκής με τις διάσπαρτες κλινικές COVID σε όλο το νοσοκομείο, δυστυχώς, έχουν δημιουργήσει την έξαρση του υλικού φορτίου εντός νοσοκομείου και αυτό αναπόφευκτα επηρεάζει και όλη την περιοχή. Άρα λοιπόν, όσον αφορά και το δεύτερο σκέλος της ερώτησης του κυρίου Καραγιαννίδη, εμείς ήδη έχουμε ζητήσει την παραίτηση του υπάρχοντος διοικητή. Έχουμε ζητήσει από το Υπουργείο Υγείας να αναλάβει τις ευθύνες του για τις πολύ άστοχες επιλογές διοικήσεων που έκανε σε όλη την Ελλάδα, όσο είναι ακόμα καιρός. Έχουμε τις πληροφορίες ότι συζητιέται εντός Νέας Δημοκρατίας. Ο κύριος Κοντοζαμάνης ήδη έχει διαρρεύσει ότι συζητούνται οι καθαιρέσεις διοικήσεων συγκεκριμένων νοσοκομείων και η αντικατάσταση των διοικητών. Αναμένουμε εξελίξεις, γιατί πραγματικά η κατάσταση δεν συγχωρεί λάθη αυτή τη στιγμή. Από τον κύριο Κώστα Χαραλαμπίδη και τη γνώμη WebTV. Μπορείτε να μας διευκρινίσετε αυτό που είπατε, ότι δεν μπορούν οι πολίτες χωρίς συμπτώματα να κάνουν τεστ δωρεάν?
και υποχρεώνονται να πηγαίνουν στα ιδιωτικά εργαστήρια επιπληρωμή, αφού ο Δήμος Κιλκής έχει ανακοινώσει δωρεάν τεστ σε 3 σημεία της πόλης. Θα πω για άλλη μια φορά ότι ο Δήμος Κιλκής είναι από τις πρωτεύουσες νομών που δεν έχει πρωτοβάθμια μονάδα υγείας αναφοράς για COVID, για τον κορονοϊό. Άρα λοιπόν οι πολίτες του Κιλκής οι οποίοι θέλουν να κάνουν τεστ για οποιονδήποτε λόγο, είτε επειδή θέλουν να ταξιδέψουν, είτε επειδή έχουν έρθει σε άμεση επαφή με κάποιο κρούσμα, δεν μπορούν να κάνουν τεστ παρά μόνο στα ιδιωτικά ιατρία. Επιπληρωμή, διότι η κυβέρνηση δεν έχει ακόμα θεσμοθετήσει την αποζημίωση των τεστ. Το πρόγραμμα που έχει ανακοινώσει ο Δήμος Κιλκής για τα δωρεάν τεστ σε 3 σημεία της πόλης δεν αφορά πολίτες οι οποίοι θέλουν να πάνε να κάνουν τεστ για τους λόγους τους οποίους ανέφερα. Είναι δειγματοληπτικός ο έλεγχος, κατόπιν κλήρωσης γίνεται η επιλογή. Δεν θα πάνε λοιπόν όλοι όσοι δηλώσουν να κάνουν τεστ και επίσης παρατηρήθηκε και το τραγελαφικό ότι άνθρωποι οι οποίοι δήλωσαν να κάνουν τεστ στο Κιλκής τους ήρθε μήνυμα ότι έχουν επιλεγεί βεβαίως, αλλά για να κάνουν τεστ στην Αθήνα. Άρα και το πρόγραμμα αυτό δεν έχει σχεδιαστεί όπως θα έπρεπε, αφορά rapid test, αφορά τα τεστ αυτά που βασικά δίνουν αποτέλεσμα όταν υπάρχουν συμπτώματα στον ασθενή και σε καμία περίπτωση δεν αποτελούν την λύση την οποία ζητάμε. Να έχει πρόσβαση ο κάθε πολίτης σε τεστ ανά πάσα στιγμή για να μπορέσουν και οι επιστημονικές ομάδες, οι συμβουλευτικές επιτροπές του Υπουργείου να έχουν μια πλήρη εικόνα για το τι συμβαίνει σε κάθε περιοχή. Και όλα αυτά συμβαίνουν σε μια περιοχή, όπως προανέφερα, που βρίσκεται στις 10 πρώτες σε κρούσματα σταθερά το τελευταίο διάστημα. Άλλη μία ερώτηση από την γνώμη Web TV. Εφαρμόζονται τα μέτρα επαρκώς στον Δήμο Κιλκής? Το πρώτο το οποίο πρέπει να γίνει για να μπορέσουν να εφαρμοστούν σωστά τα μέτρα, αλλά και οι έλεγχοι από πλευράς της αστυνομίας, είναι να δοθούν σαφείς εντολές, σαφείς οδηγίες από την κυβέρνηση για το πώς η αστυνομία θα υλοποιεί τους ελέγχους, αλλά και πώς οι πολίτες μπορούν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο να προφυλαχτούν. Διότι μέχρι στιγμής οι παλινοδίες, τα σκαμπανεβάσματα και η αναποφασιστικότητα της κυβέρνησης δεν εμπνέει καμία εμπιστοσύνη στους πολίτες, αλλά και στις αρχές. Άρα λοιπόν, από τη μία θα πρέπει να δοθούν σαφείς οδηγίες, από την άλλη όλοι μας, όλοι οι πολίτες, οφείλουμε να κάνουμε το κάτι παραπάνω, να φοράμε τις μάσκες μας, να κρατάμε αποστάσεις, να μην συνοστιζόμαστε ούτε σε ανοιχτούς ούτε σε κλειστούς χώρους, για να συμβάλλουμε κι εμείς στην καταπολέμηση όσο το δυνατόν γρηγορότερα της πανδημίας.